Την Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συμμετείχε σε εκδήλωση προς τιμήν του με αφορμή τον έναν αιώνα και πλέον από την ίδρυσή της. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συνόδευαν ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ενώ τον υποδέχτηκαν μπροστά στην είσοδο των αθλητικών της εγκαταστάσεων η πρόεδρος Ελένη Αθανασιάδου και το Διοικητικό Συμβούλιο της, καθώς και νεολαίοι και μικρά παιδιά, μέλη της ΧΑΝΘ με λουλούδια στα χέρια, τα οποία συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν μαζί του. Εκφράζω τη χαρά μου και τη συγκίνησή μου. Ασφαλώς και τα ίδια αισθήματα έχουν και οι συνοδοί μου που επισκεπτόμεθα την ΧΑΝΘ με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 100 ετών ζωής και προσφοράς, κοινωνικής προσφοράς προς το σύνολο. Είναι μια οργάνωση η οποία τιμά το γένος μας, τιμά την πόλη της Θεσσαλονίκης, τιμά το ιδεώδες του αθλητισμού. Συγχαίρω και ευλογώ από καρδίας όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Αθανασιάδου, και ευχαριστώ ευγνωμόνως για την πρόσκληση που με απίφθηναν. Μόλις προλίγο έφτασα στη Θεσσαλονίκη και χαίρω διότι εγκαινιάζω την εδώ σύντομη παρουσία μου με μια τέτοια επίσκεψη που έχει μεγάλη σημασία για την κοινωνία, για την Εκκλησία και για το ταπεινό μου πρόσωπο. Ακολούθησε ξενάγηση του Πατριάρχη στο Μουσείο Καλαθοσφαίρισης, όπου στελέχη της ΧΑΝΘ του δώρισαν μία μπάλα του μπάσκετ, δεσμευόμενοι να παραδώσουν 15 μπάλες σε μαθητές της Σύμβρου και μια ιστορική φανέλα του Συλλόγου. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, μάλλον μοναδική μέρα για την αδελφότητα. Είναι η μέρα κατά την οποία επισκέπτεται ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, την αδελφότητα, σε μια σεμνή τελετή που θα γίνει σε λίγο εδώ. Θα λάβει χώρα στο Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝΘ, θα ξεκινήσουμε από εδώ, θα του δείξουμε κάποια θέματα συγκεκριμένα, μεταξύ των οποίων την ιδρυτική διαχείριση της FIBA, διότι πριν από 90 χρόνια ιδρύθηκε η FIBA από 7 χώρες, εκ των οποίων μία ήταν η Ελλάδα, Σημεών Μαυροσκούδης, αυτός που την υπέγραψε, ο οποίος ήταν διευθυντής της ΧΑΝΘ, εκπροσωπώντας την πατρίδα μας το 1920, αν δεν κάνω λάθος. 21. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά με μια πολύ σεμνή τελετή μέσα στην αίθουσα του Μίμης Τσικίνας, στο Μουσείο Μπάσκετ, όπου έχει έρθει πολλοί κόσμος για να δει τον Πατριάρχη, όπου θα απενεμηθούν οι τιμητικές προσφωνήσεις, θα ευλογήσει τη ΧΑΝΘ, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός των άλλων είναι ότι γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΧΑΝΘ. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για μας, γιατί ταυτίζεται η υποδοχή και η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον εορτασμό των 100 ετών. Για μας είναι κάτι μοναδικό, νομίζω, και για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και αισθανόμαστε πολύ μεγάλη τιμή για αυτή την επίσκεψη. Ο Πατριάρχης υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών και ακολούθησε η εκδήλωση υποδοχής του στο κλειστό γυμναστήριο της ΧΑΝΘ.